Κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Αντιόπη Σωτηρίου να δούμε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Αντιόπη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έναν 70χρονο, τον οποίο χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο, ψάχνουν οι αρχές στο Φίνιξ της Αριζόνα, ο οποίος άνοιξε πύρσες συγκρότημα γραφείων, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλα δύο, ένα εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένοπλος, που άνοιξε πύρ μάλλον μετά από διαμάχη για δικαστικό θέμα, ήταν δικηγορικό γραφείο ενδεχομένως το σημείο που έγινε το περιστατικό, τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του. Και αυτά μόλις μία μέρα μετά την εισβολή Ελένη σε σχολικό λεωφορείο στην Αλαμπάμα ενός 65χρονου, επίσης ενόπλου, που σκότωσε τον οδηγό και συνέλαβε όμοιρο έναν 6χρονο, τον οποίο και κρατά ακόμα. Και ενώ το Κογκρέσο συζητεί εν μέσω εντάσεων την νομοθεσία περί οπλοκατοχής που έχει ανάψει μετά το μακελιό στο δημοτικό του Κονέκτικα πριν από ένα μήνα. Πάμε και στους ανεμοστρόβιλους. Τουλάχιστον 2 νεκροί λοιπόν και 9 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την κακοκαιρία που πλήττει τις νοτιοανατολικές Αμερικανικές πολιτείες, με ανεμοστρόβιλους αλλά και θυελώδεις ανέμους που χτύπησαν πολιτείες όπως η Τζόρτζια, Ινδιάνα, Τενεσί και Μισισίπι. Βλέπουμε εδώ και ερασιτεχνικά βίντεο από το πέρασμα τέτοιων ανεμοστρόβιλων. Στην Τζόρτζια. Θυμίζουν σκηνές από ταινία. Ακριβώς. Να πούμε ότι οι άνεμοι αναποδογύρισαν ακόμη και νταλίκες βλέπουμε εδώ σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους. Στην Ατλάντα σπίτια ισοπεδώθηκαν και η στέγη εργοστασίου ξυλώθηκε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, ενώ στην Πενσιλβάνια ο αέρας παρέσυρε ακόμη και ελικόπτερο, το οποίο μάλιστα ήταν δεμένο. Και από την Αμερική πάμε στην Αυστραλία. Όπου τους 6 έχουν φτάσει οι νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσε στο Queensland το τυφώνας Όσβαλντ, και βλέπουμε εδώ τη διάσωση ενός αγοριού που είχε αποκλειστεί μόνο του στο σπίτι του από τα νερά στην πόλη Μπούνταμπεργκ, η οποία επλήγει περισσότερο από τη θεομηνία. Το αγόρι που είχε αποχωριστεί από τους δικούς του το έσωσε ελικόπτερο του στρατού, καθώς 150 στρατιώτες έχουν σπεύσει στο Μπούνταμπεργκ για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς 2.000 σπίτια πλημμύρισαν, 1.000 από αυτά δεν είναι κατοικήσιμα. Να πούμε ότι χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πολλά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Αντιόπιστο, τελείως, ευχαριστώ.